Λοιπόν, σας χωροστηρίζουμε με πολύ αγάπη και τιμή. Για τη λήξη της απόψινής μουσικής χρονιάς. Άλλο ένα έτος πάει, φεύγει πίσω. Θα πρέπει να κάνουμε κάποιο απολογισμό. Προσωπικά και πολύ αυστηρά, κρίνοντας τον εαυτό μου και τους καθηγητές της σχολής, μπορώ να πω και τολμώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από όλη την πορεία. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες και από εμάς, αλλά και από μέρους σας, ούτως ώστε να κρατηθεί ένα επίπεδο πολύ καλό. Εξάλλου το ζητούμενο της σχολής αυτής είναι το θέμα επίπεδου. Παντού κάποιος μαθαίνει μουσική, παντού μαθαίνει όργανα κτλ. Το θέμα είναι τι ποιότητα εκπέμπεις, από ποιον προέρχεται και πώς το αντιλαμβάνει. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να το έχετε αντιληφθεί σωστά και αυτά τα μηνύματα πήραμε μέχρι σήμερα. Και στον τομέα των οργάνων, των μουσικών και στη βυζαντινή μουσική. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς, θερμότατους χαιρετισμούς και ευχές από τον πρόεδρο της σχολής μας, τον γιατρό τον κ. Γιώργο Καού, που χωρίς τη συνδρομή του δεν θα είχαμε όλα. Ένα καλό άνθρωπο μας έχει εμπιστευτεί κάποια κατάσταση και εμείς προσπαθούμε να ξύρουμε αυτό το καράβι όσο πιο ομαλά και όσο πιο καλά γίνεται. Λοιπόν, ήταν λίγο δύσκολη χρονιά βέβαια. Είχαμε και αρκετές απουσίες από μερικούς από εσάς. Δεν θα το κρίνω αυτό με δυσμένεια, για φέτος τουλάχιστον θα είμαι επικής. Για τον χρόνο φρόνφος δεν μπορεί να είμαι επικής, διότι όταν παίρνουμε αποφάσεις και πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι κυλημένη απόφαση. Σαν να τρως το φαγητό σου. Είναι δυνατόν να επαγγελματίσεις φαγητό, θα πεινάσεις. Δύο μέρες θα πεινάσεις. Γιατί λοιπόν όταν παίρνει κάποιος απόφαση, εγώ έχουμε συνειδητά να μάθουμε τη μουσική, συνειδητά να μάθω αυτό το όργανο το άλλο. Άρα πρέπει να υπάρχει συνέπεια σε αυτό που γίνεται, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει και ο μαθητής, να δούμε και εμείς και τους καρπούς και να χαιρόμαστε. Το μπρος πίσω, μη έρχομαι, πέντε δεν έρχομαι, δεν βοηθάει και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι άδικος, χαμένος και άσκοπος χαμένος χρόνος. Και οικονομικό φυσικά, παρότι είναι ελάχιστα αυτά τα οικονομικά δεδομένα εδώ. Λοιπόν, οπότε θα παρακαλώ σε πάρα πολύ από τον χρόνο να έχουμε μια συνέπεια περισσότερη, ούτως ώστε και εμείς να μπορούμε να προχωρήσουμε, μην πάνε και τα βαθήματα πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο δάσκαλος δεν μπορεί να καθυστερεί και να τραβάει πίσω μια ολόκληρη τάξη. Δεν γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία σε όλα τα βήματα. Λοιπόν, με πολύ αγάπη σας το λεπτό, ούτως ώστε να διευκολυνθείτε και εσείς να διευκολύνετε και εμάς. Λοιπόν, αυτά από μένα, εδώ στο λόγο και στον συνάδελφο μου, τον κύριο Καρπάθη, τον κύριο Γραφός, και θα ξεκινάμε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε κατάγει. Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ναού. Είμαστε εδώ, γιατί ο κύριος Ναού μας παραχωρεί αυτό το χώρο και έχουμε την συλλογή του να πω κατά κάποιο τρόπο και να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, όλα αυτά ωραία που κάνουμε. Και το τμήμα της ζωντανής μουσικής και το τμήμα της παραδοσιακής. Φέτος λειτουργήσαμε δύο καινούργια τμήματα. Το ένα ήταν των μουσικών συνόλων, το οποίο ήταν το έκανε ο Γιώργος Παπάς. Και το άλλο ήταν το σύνολο Χριστό, το οποίο το έκανε ο Γιώργος Τζανέτος. Τα οποία πήγαν πάρα πολύ καλά αυτά τα τμήματα. Λειτουργούσαν την ημέρα της Τετάρτη, συνεχόμενα. Τις ώρες, οπότε πολλά παιδιά παρακολουθούσαν το ένα, μετά παρακολουθούσαν και το άλλο. Δύο τμήματα πολύ καλά και οικονομικά τμήματα. Όταν πάω θέμα της μιλής, της αποζημίωσης. Για φέτος, στον προγραμματισμό έχουν λειτουργήσει ακόμα ένα ομαδικό τμήμα. Ένα ομαδικό τμήμα παραδοσιακού τραγουδιού από όλη την Ελλάδα, τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Λειτουργεί ένα με τραγούδια από Κωνσταντινούπολη Μικρασία που κάνει ο Κύριος Καραβάνος. Τώρα θα λειτουργήσει ένα με τραγούδια από όλη την Ελλάδα που θα κάνει ο Παναγιώτης ο Παπάς. Ο Παναγιώτης ο Παπάς, ο οποίος είναι γνωστό και μη εξαιρεταίο, ήταν ο μαθητής του Σίμωνα Καρά, είναι παλιά καραβάνα, είναι γνώστη του είδου και θα κάνει το μάθημα τη χοροδία παραδοσιακού τραγουδιού. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όποιο θα θέλει να το παρακολουθήσει, μπορεί να πάρει πληροφορίε, θα ξέρω να το νομίζω ότι ήταν μια χρονιά που πήγαμε καλά, πήγαμε αρκετά καλά. Και κόσμο είχαμε και παιδιά και καλό κόσμο. Σημαντικό είναι ότι έχουμε καλό κόσμο. Καλό κόσμο. Δηλαδή,
καλούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους, ήσυχους. Παρεμβόμαστε. Πιστεύω ότι φέτος θα πάμε καλύτερα. Θα πάμε πολύ καλύτερα. Θα έχουμε και περισσότερο κόσμο. Η Ιωνή είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε τώρα τα παιδιά. Πάμε κάτω τι κάνουμε φέτος. Ωραία. Λοιπόν.